Πάμε να δούμε σε διπλωματικό επίπεδο τι γίνεται. Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ πέρασε με 141 ψήφους υπέρ ψήφισμα για το τέλος, για την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων άμεσα από την Ουκρανία και το τέλος των θηριωδιών. Mm. Δεν έχει τυπικά αυτό νομική ισχύ ε, και υποχρεωτική ισχύ, ωστόσο είναι ένα σαφές μήνυμα στην Ουκρανία. Βέβαια, 7, 7 χώρες ψήφισαν κατά, Οι συνήθι ύποπτη ανάμεσα τους και η Ρωσία και η Λευκορωσία και η Συρία. Ενώ οι χειρέ ήταν οι απουσίε τη Κίνα αλλά και τη Ινδία. Μια και λέμε για την Κίνα, το Πεκίνο έχει αναλάβει πλέον χρέη διαμεσολαβητή. Μετά την επίσκεψη του κορυφαίου Κινέζου διπλωμάτη στη Μόσχα πριν από δύο-τρει ημέρε, πλέον λέει προτείνει ένα σχέδιο 12 σημείων για ειρήνη. Mm. Τώρα, το... Η Κίνα δηλώνει ότι είναι σε καθεστώ ουδετερότητα. Mm. Η Δύση την εγκαλεί ότι μόνο ουδέτερη δεν παραμένει σε αυτό το πόλεμο και είναι ενδεικτικό ότι σε αυτό το κείμενο, σε αυτή την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών τη Κίνα, δεν αναφέρεται καν η λέξη πόλεμο. Mm. Λένε Ουκρανική κρίση. Έχουν αφήσει βέβαια σαφεί αιχμέ και κατά τη Δύση και κατά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία, χωρί να τι κατονομάζουν, mm. και καλούν τη Δύση να σταματήσει τον παράζ κυρώσεων κατά τη Ρωσία. Τώρα, σε αυτό που λέγαμε για το τέλο του πολέμου, δεν διαφαίνεται το τέλο, διότι από τη μία η Ουκρανία λέει ότι δεν κάνω βήμα πίσω στι αξιώσει μου, ότι θα ανακαταλάβω κάθε ίντσα Ουκρανικού εδάφου, συμπεριλαμβανομένη και τη προσαρτημένη από το 2014 Κρυμαία. Το ίδιο βέβαια λέει και το Κρεμλίνο. Υπάρχει μια πολύ ωραία ανάλυση της, στην Telegraph που λέει ότι δεν πρέπει να επιτρέψουμε την καταστροφική και ταπεινωτική ήττα τη Ρωσία. Θυμίζοντα τι είχε γίνει στην Γερμανία το 1919, μετά το τέλο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου mm -hmm. και την άνοδο στη συνέχεια του ναζισμού, να μην γίνει αυτό το ίδιο παράδειγμα και στην Ρωσία. Τώρα, τέλο να σα πω ότι ο σύμβουλο Εθνική Ασφαλεία των ΗΠΑ, Τζέικ Σάλιβαν, παραχωρώντα συνέντευξη στο CNN, ερωτηθεί για το αν ο Πούτιν μπλοφάρισε ό,τι έχει να κάνει με τα πυρηνικά, ο ίδιο είπε ότι δεν υπάρχουν ενδείξει και κινητοποίησει mm -hmm. τη Ρωσία ότι ενδέχεται να πάψει να, σταμα... να χρησιμοποιεί τα συμβατικά όπλα και να περάσει σε αυτή την κλιμάκωση πολέμου που λέμε, σε αυτό που είναι τόσο επικίνδυνο που ακόμα και το Πεκίνο στην ανακοίνωσή του υπογραμμίζει ότι σε αυτόν τον πόλεμο δεν πρέπει να γίνει χρήση πυρηνικών. <συμπίσια>